Κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Δημητρίου. Γεια σου Ανδρέα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Στέλλα, καλό μεσημέρι στους ακροάτες. Η Ομόνια που είχε συνεδρία χθες βράδυ, το Διοικητικό Συμβούλιο, ουσιαστικά στηρίζεται εκ νέου προπονητής, γιατί είχε βρεθεί για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο, Ανδρέα, και από πλευράς του κόσμου θα έλεγα περισσότερο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήθελα όμως έτσι μια πρώτη τοποθέτηση για τη χθεσινή συνεδρία, για τα αποτελέσματα και τι φέρνει η επόμενη μέρα, αν θέλει, στην Ομόνια. Ακριβώς, Στέλλα, να μπούμε στην ουσία, να μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο. Είναι γεγονός ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τις εμφανίσεις της ομάδας και όπως ήταν αναμενόμενος, η χθεσινή συνεδρία αξιολογήθηκαν τα δεδομένα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, καθώς έχουμε πει και παλιότερα ότι μέσω της αξιολόγησης θα μπορέσουν να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα και ακολούθως να γίνουν ενέργειες για να αναπτυχθεί η ομάδα όπως όλοι θέλουμε. Το ερώτημα που προκύπτει από τον κόσμο κυρίως αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης, όπως έχεις πει σωστά Στέλλα, είναι το γιατί η ομάδα παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Μετά την αξιολόγηση που έγινε έχουν εκτιμηθεί δύο δεδομένα τα οποία υπάρχει άποψη ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στο να φέρουν αυτή την εικόνα της ομάδας. Και αυτά που θα πούμε δεν τα λέμε ως δικαιολογία, τα λέμε απλά ως δεδομένα και ως πιθανές αιτίες που κρατούν πίσω την ομάδα. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση για να ωραιοποιηθεί η κατάσταση και αυτό το λέμε για να μην παρεξηγηθεί από κανένα. Λοιπόν, το πρώτο σημείο στο οποίο κατέληξαν άπαντες ως μια πιθανή αιτία αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας ή της νοοτροπίας, αν θέλετε, και εκφράζεται η άποψη πως οι νεαροί σε ηλικία ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην πίεση που απορρέει από το εκτόπισμα και τις απαιτήσεις της ομάδας, κάτι που επηρεάζει ευρύτερα την λειτουργία της ομάδας. Και αν επιχειρήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, θα διαπιστώσουμε πως όντως η ομάδα έχει ένα χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, ίσως από τους χαμηλότερους στην κατηγορία. Γύρω στα 26 χρόνια είναι ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας. Μάλιστα, οι 12 από τους 22 ποδοσφαιριστές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα είναι κάτω των 25 χρόνων και μόλις 6 ποδοσφαιριστές είναι άνω των 30. Και ενδεικτικά να αναφέρουμε πως οι ανταγωνιστές της Ομόνιας, δηλαδή για παράδειγμα η ΑΕΚ έχει μέσο όρο ηλικίας 31 χρόνων, το ΑΠΟΕΛ 30, ο Απόλλωνας 29 και η ΑΕΛ περίπου 28 προς 29. Οπότε αυτό είναι το ένα δεδομένο το οποίο έχουν καταλήξει ως μια πιθανή αιτία που κρατά πίσω την ομάδα. Το δεύτερο αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει εκτίμηση πως λόγω των σαρωτικών αλλαγών στο ρόστερ δεν έχει επέλθει ακόμη στα επιθυμητά επίπεδα η απαιτούμενη ομοιογένεια, ενώ υπάρχει και ανισορροπία όσον αφορά την αγωνιστική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών. Αυτά τα στοιχεία εκτιμάται ότι θα διορθωθούν όσο η ομάδα αγωνίζεται, δηλαδή μέσα από τα παιχνίδια θα επέλθει και ομοιογένεια και ισορροπία στα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Ενδεικτικά πάλι να αναφέρουμε πως από τους 22 ποδοσφαιριστές που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι 12 έχουν λιγότερες από 10 συμμετοχές με την φανέλα της Ομόνια και μόνο 5 έχουν παίξει 50 παιχνίδια, τουλάχιστον 50 παιχνίδια με την φανέλα της Ομόνιας. Συνεπώς αυτό το στοιχείο δείχνει πως οι περισσότεροι παίκτες τώρα μπαίνουν στην ομάδα και τώρα μαθαίνουν στην πράξη ποιες είναι οι συνθήκες και τι μορφής πίεση υπάρχει στην Ομόνια, διότι είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι να τα γνωρίζουν αυτά στη θεωρία, δηλαδή να τους τα έχουν μεταφέρει τρίτη ή να τα έχουν διαβάσει κάπου ή μέσα από την ιστορία της ομάδας, και είναι εντελώς διαφορετικό να το ζουν στην καθημερινότητα τους και μέσα στο γήπεδο. Πώς θα ξεπερνά όμως αυτά τα προβλήματα, Ανδρέα, ή τα εμπόδια η Ομόνια για να μπορέσει άμεσα κιόλας να βελτιωθεί?
αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα άμεσα δεν μπορούν να διορθωθούν. Χρειάζεται χρόνος για να διορθωθούν κάποια πράγματα. Κυρίως στα στοιχεία που σας έχουμε πει, που σας έχω πει προηγουμένως, δηλαδή το να μπορέσουν να προσαρμοστούν κυρίως οι νεαροί ποδοσφαιριστές στις συνθήκες της ομάδας, οι οποίες είναι ιδιαίτερες λόγω του εκτοπίσματος της Ομόνιας. Δεν μπορεί μέσα σε πέντε μέρες να περιμένουμε ότι θα επέλθουν δραστικές διαφοροποιήσεις ή στην ομοιογένεια ή στα ευρύτερα, στην ισορροπία δηλαδή, της αγωνιστικής ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, αυτό που θέλουμε στέλνουμε σταδιακά να ανεβάζουμε το επίπεδο μας. Και επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει στην εισαγωγή μου, αυτά δεν τα λέμε ως δικαιολογία, ούτε για να ωρεοποιήσουμε την κατάσταση. Υπάρχει πρόβλημα στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας, το οποίο θέλουμε από το αμέσως επόμενο παιχνίδι να αρχίσει να επιλύνεται. Ναι. Όμως είναι σημαντικό να βάζουμε κάποια δεδομένα κάτω, κάποια στοιχεία, και να μιλούμε με επιχειρήματα. Ναι, ένα άλλο στοιχείο που θα θέλαμε να ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό. Τι έκανε η Ομόνια στις προηγούμενες 4 σεζόν μέχρι την 13η αγωνιστική, που ήταν ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Πέρσι η ομάδα ήταν στην 6η θέση, είχε 20 βαθμούς, είχε δεχτεί 3 ήττες και 5 ισοπαλίες, είχε φέρει 5 ισοπαλίες. Πρόπερσι η ομάδα ήταν 6η, είχε 19 βαθμούς, είχε 6 ήττες και 1 ισοπαλία. Τη σεζόν 13-14 ήταν 6η. Με 24 βαθμούς, 3 ήττες και 3 ισοπαλίες. Τη σεζόν 12-13 η ομάδα ήταν 6η. Με 22 βαθμούς, 3 ήττες, 4 ισοπαλίες. Και στις 4 αυτές σεζόν η ομάδα, αν θυμάστε καλά, βελτίωνε την βαθμολογική της συγκομιδή από τον δεύτερο γύρο και μετά, και στο τέλος της ημέρας πετύχαινε το στόχο που είχε θέσει τότε. Γιατί αυτό ήταν ο στόχος που έθεσε, στο έξω στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι κοινό στοιχείο έχουν αυτές οι 4 σεζόν με τη φετινή? Το κοινό στοιχείο είναι οι σαρωτικές αλλαγές που επιχειρούνται κάθε καλοκαίρι στο ρόστερ. Και στον αντίποδα βλέπουμε τους ανταγωνιστές της Ομόνιας τι κάνουν. Το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας... Έχουν σταθερά ρόστερ τα τελευταία χρόνια. Έχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν μαζί 2 ή 3 χρόνια. Και η ιστορία των τελευταίων χρόνων μας βοηθά να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν πρέπει να αγνοούμε, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι η ομάδα πρέπει να αφαιθεί να δουλέψει σταθερά σε βάθος χρόνου για να δημιουργήσει ένα βασικό κορμό ποδοσφαιριστών που θα γνωρίζουν και στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία, τις συνθήκες της ομάδας και αποδεδειγμένα θα μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας. Ναι. Κατανοούμε πλήρως ότι η υπομονή και η ανοχή του κόσμου έχουν περιοριστεί σημαντικά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η ομάδα έχει μείνει μακριά από τίτλους και σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Όμως θα πρέπει να δεχτούμε πως από τον Απρίλιο η ομάδα έχει να ξεκινήσει ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και στοχεύει ακριβώς σε αυτό που έχουμε πει προηγουμένως, δηλαδή να κτίσει υποδομή τόσο όσον αφορά στο ρόστερ της, όσο όσον αφορά και την ευρύτερη λειτουργία της, την υποστήριξη της, επιστημονική, ιατρική υποστήριξη, να αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς και σε κάθε μεταγραφική περίοδο να ανεβάζει το επίπεδο της. Μας, κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είπες προηγουμένως ότι χρειάζεται χρόνο για βελτίωση και όλα αυτά. Η Ομόνια όμως έχει δώσει 4 παιχνίδια στην Ευρώπη και 5 στο πρωτάθλημα, 9 επίσημους αγώνες. Δεν έχει καμία βελτίωση, Ανδρέα, όσον αφορά την εικόνα της. Αντίθετα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως δεν είναι και χειρότερα τα πράγματα. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό? Πόσο χρόνο θα χρειαστεί δηλαδή ακόμη η ομάδα για να μπορέσει να παίξει ένα καλύτερο, ένα πιο υποφερτό ποδόσφαιρο, αν θέλεις? Ναι, καταρχήν να επαναλάβω ότι δεν επιχειρεί κανένας να οριοποιήσει την κατάσταση. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την αγωνιστική παρουσία της ομάδας και το βλέπουμε κατάμματα. Δεν προσπαθεί κανένας να αγνοήσει την πραγματικότητα που είναι αυτή. Τώρα, οι πιθανές αιτίες σας έχω αναλύσει προηγουμένως, δεν χρειάζεται να σε επαναλάβουμε. Εκεί δηλαδή, εκεί έχουν εντοπίσει κυρίως τους λόγους που κρατούν πίσω την ομάδα. Ασφαλώς και θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει να βελτιώνεται η ομάδα. Ασφαλώς και περιμέναμε πως θα έπρεπε να είχε ήδη δείξει σημάδια βελτίωσης. Όμως λόγω του ότι υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που σας έχω περιγράψει προηγουμένως, γίνεται προσπάθεια για να δουλέψει η ομάδα με σταθερότητα για να μπορέσει να φτιάξει υποδομή τόσο όσον αφορά στο ρόστερ της όσο και στους άλλους τομείς. Και
βλέπουμε τους ανταγωνιστές μας τι κάνουν και πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να το κάνουμε. Σταδιακά, και αυτό το πράγμα δυστυχώς, αυτή η λέξη την οποία μισούν πλέον οι ομονιάτες, η υπομονή, ναι, χρειάζεται από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί διαφορετικά από τον Απρίλιο και έπειτα, μπορεί τα αποτελέσματα να μην έχουν φανεί όσον αφορά την δουλειά που γίνεται, γιατί μπορεί να ρωτήσετε τον οποιονδήποτε είναι μέσα στην ομάδα να σας πει για την δουλειά που γίνεται. Και αυτό είναι περίεργο πάντως. Δηλαδή, αν μίλησες και με ποδοσφαιριστές ή και με άτομα που είναι στο Ηλίας που σου λένε τα καλύτερα για τον προπονητή για τη δουλειά που γίνεται, όμως μέσα στο γήπεδο δεν φαίνεται τίποτα από όλα αυτά, Ανδρέα. Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση ιδιόμορφη και θα ήταν πολύ εύκολη επιλογή για το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεσμεύσει τον προπονητή, εάν δεν υπήρχαν κάτω κάποια δεδομένα, και αυτά που σας έχω αναφέρει και αυτά που έχεις πει εσύ Στέλλα, η επιβεβαιωμένη καλή και ποιοτική δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις. Εσύ θεωρείς, Ανδρέα, ναι, ότι αν για παράδειγμα η Ομόνια συνεχίσει να έχει αυτές τις εμφανίσεις ή και άσχημα αποτελέσματα, θα συνεχίσει να στηρίζει δηλαδή η διοίκηση των προπονητή, γιατί πρέπει να καταφέρει να κάνει αυτά που είπες και εσύ προηγουμένως? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, Στέλλα, αλλά δεν μπορώ να προκαταβάλω την οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελική, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό που παίρνει τις αποφάσεις. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε, και νομίζω συμφωνούμε όλοι, πως εάν παρουσιαστούμε στο επίπεδο Απόλλωνα με τον τρόπο παρουσιαστήκαμε απέναντι στην Κερμιώτησσα, τότε δυστυχώς θα περάσουμε ένα πολύ άσχημο απόγευμα. Γι' αυτό και θέλουμε αυτές τις μέρες η ομάδα να δουλέψει συγκεντρωμένα, να βελτιώσει στο σημείο που είναι εφικτό να βελτιωθεί η εικόνα της, διότι είπαμε και πριν ότι βάσει των δεδομένων που έχουμε αναλύσει δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι σε 5 μέρες η ομάδα, ας πούμε τώρα από το 3 θα φτάσει στο 9. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Όμως περιμένουμε μια ομάδα βελτιωμένη και μια ομάδα η οποία θα μπει στο γήπεδο και θα μπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι. Η οποία όμως και πάλι θα έχει πίεση. Και πάλι θα έχει πίεση, Ανδρέα. Και αυτή η πίεση δεν δημιουργήθηκε από μόνη της. Νομίζω έχουν ευθύνη και κάποιοι για αυτό το δεδομένο. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν ξέρω πώς μπορούν να το διαχειριστούν και τι μπορεί να αλλάξει. Αυτό που αναμένουμε στέλνει να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές μας και κυρίως οι νεαροί, διότι όπως σας έχω εξηγήσει και με βάση των αριθμών έχουμε πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα, ίσως έχουμε ένα από τα νεαρότερα ρόστερ. Υπάρχουν όμως και πιο εμπειροί παίχτες στην ομάδα, δεν ξέρω αν θα πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν περισσότερο. Να σας πω, για παράδειγμα είδαμε τον Τάκουσα, ένα παίχτη με μεγάλες εμπειρίες, τον Σέριταν που είναι πιο όριμος, τον Μαρκάσα, ξεχώρισα στο προηγούμενο και ουσιαστικά ήταν οι παίχτες που τράβηξαν το κουπί και βοήθησαν την ομάδα να κερδίσει ένα παιχνίδι στο οποίο η εικόνα της ήταν πάρα πολύ άσχημη. Οπότε εμείς Στέλλα πραγματικά θεωρούμε το παιχνίδι των Απόλλωνα ως μια πρόκληση, καθώς απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο που είχε μεγάλη ανάγκη στους 3 βαθμούς, καλούμαστε να δείξουμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε την δεδομένη χρονική στιγμή. Και καλούμαστε να αποδείξουμε ότι ναι, αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει τον κόσμο της και μπορεί να κερδίσει και το παιχνίδι στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα. Εμείς πάμε με εκκριστέρω στόχο την νίκη. Αντιλαμβανόμαστε πολύ στο αγώνα, είναι παιχνίδι τριπλής παραλλαγής, ασφαλώς ως δεύτερο που είναι. Όμως νομίζω και ο κόσμος και όλοι μας, το πιο σημαντικό που θέλουμε να δούμε είναι την εμφάνιση της ομάδας και ασφαλώς θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ναι. Κάτι τελευταίο στα σύντομα για το αγωνιστικό κομμάτι και επανέρχονται και μένουν εκτός. Ο Άρης ο Σοδερής αναμένεται πως σήμερα θα προπονηθεί κανονικά και θα θέσει αυτό στην διάθεση του προπονητή. Ο Καρλίτος είναι μια περίπτωση εξαιρετική, εξαιρετικά σπάνια, δηλαδή έχει κάνει τρομερή πρόοδο και ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος, οπότε κόντρα σε όλες τις εκτιμήσεις ίσως να προλάβει για το παιχνίδι. Ο Όρσουλιτς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, μετά την διακοπή θα είναι έτοιμος. Οι δύο Αρίου, ο Φιγιώτης και ο Ανδρέας, ο Απόλλωνας Βασιλείου, ακόμη θέλουν αρκετό χρόνο για να πιστεύσουν. Και έχουμε τον νέο με τον Κωνσταντίνο τον Κότσαρη, ο νεαρός θερμοφύλακας της ομάδας,
Ακολουθούσε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, όμως οι ενοχλήσεις δεν υποχωρούσαν. Είχε στον νόμο κάποιες ενοχλήσεις και έτσι μετά από νέα αξιολόγηση που έγινε της κατάστασης, το αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και έτσι θα υποβληθεί σήμερα και θα τον χάσουμε για αρκετό χρονικό διάστημα τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.